Όπως έχουμε πει και άλλες φορές τα προηγούμενα έτη, αλλά και η σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων, και με βάση το συναξάρι, η Εκκλησία μας για τρεις λόγους όρισε η σημερινή Κυριακή μετά από την εορτή της Πεντηκοστής να εορτάζεται. Επρώτης, για να δείξει ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη η οποία ενήργησε και αγίασε και εσώφησε πρόσωπα τα οποία κατάγονται από το δικό μας φύραμα, από το ημετέρου φυράματος, και κατά κάποιο τρόπο αυτούς τους οποίους αγίασε, τους Αγίους Πάντες, τους καθιστά στη θέση των πεπτοκότων αγγέλων. Επομένως, ο πρώτος λόγος της σημερινής τοποθετήσεως της εορτής των Αγίων Πάντων είναι για να φανεί η καρποφορία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατήλθε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αγίους Αποστόλους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία άσκησαν άκρα αρετή, εντούτοις παρέμειναν ανάγνωστοι ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν είναι επώνυμοι Άγιοι και δεν εορτάζονται και σε μακρινούς τόπους κτλ. Και να τιμηθούν λοιπόν και αυτοί οι αφανείς Άγιοι μαζί με τους εμφανείς, όρισε η Εκκλησία μας τη σημερινή ημέρα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι έπρεπε, εις τρόπον ώστε αυτούς τους οποίους γιορτάζουμε ξεχωριστά, να τους συγκεντρώσει σήμερα όλους μαζί η Εκκλησία και να τους εορτάσει όλους μαζί για να μας δείξει ότι τα χαρίσματά τους, τους αγώνες τους και από τη ζωή όλων αυτών των Αγίων να μας διαιρεθήσει και εμάς να μιμηθούμε την ζωή τους. Στο τέλος του σημερινού συναξάρι, αναφερόμενο σε ποιους άπαντες Αγίους, ποιοι περιλαμβάνονται εις αυτούς τους άπαντες Αγίους, τους πάντες Αγίους που εορτάζουμε σήμερα, μας λέει τα εξής. Πρέπει να γνωρίζουμε, λέει, πως σήμερα γιορτάζουμε όλους, όλα, όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, η σχέση με την Πεντηκοστή. Και βέβαια το Άγιο Πνεύμα, οι πρώτοι τους οποίους αγίασε ήσαν οι Άγιοι Άγγελοι. Από το Άγιο Πνεύμα αγιάστησαν και οι Άγιοι Άγγελοι, επομένως γιορτάζουμε σήμερα και τους Αγίους και Τελειωτάτους και Αγιαστικούς Νόας, τους Αγγέλους, τα εννέα δηλαδή τάγματα των Αγγέλων. Γιορτάζουμε επίσης τους Προπάτορας, τους Πατριάρχες, τους Προφήτες, τους Ιερούς Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ιεράρχες, τους Ιερομάρτυρες και Οσιομάρτυρες, τους Οσίους και Δικαίους και όλο τον χορό των Αγίων Γυναικών και όλους τους ανωνύμους Αγίους. Και ανάμεσα σε αυτούς, λέει το Συναξάρι, γιορτάζουμε ακόμη και αυτούς οι οποίοι θα γίνουν Άγιοι στο μέλλον. Και πάνω από όλους αυτούς, προπάντων δε όλων αυτών, γιορτάζουμε την Αγία, την Υπεραγία και ασυγκρίτως υπερτέρα όλων, ακόμη και των αγγελικών τάγματων και των αγγέλων, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σήμερα πάντως, ακούγοντας τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα, και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, συνειδητοποιήσαμε και συνειδητοποιούμε ότι από τα πολλά γνωρίσματα της ζωής των Αγίων, δύο πρέπει να σημειώσουμε και να εξάρουμε, όπως βγαίνει μέσα από τα αγιογραφικά αναγνώσματα τα οποία ακούσαμε. Από το ανάγνωσμα της προς Εβραίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο εξάγεται είναι ότι οι Άγιοι στη ζωή τους, αδελφοί οι Άγιοι, οι πάντες, είχαν πρώτης πολύ μεγάλη πίστη. Και με την πίστη τους αυτή δεν φοβήθηκαν την κακοπάθεια μέσα στη ζωή τους. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος να μην έχει κακοπαθήσει και να μην έχει μαρτυρήσει στη ζωή του. Εμπεγμών και μαστίγαν πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον και επίσης κακοπάθησαν με την άσκηση, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμαση, νηστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουκούμενοι, ον ου κοινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης. Είναι πολύ ωραία αυτή η φράση, ον ου κοινάξιος ο κόσμος. Ο κόσμος έχει άλλες αξίες. Και οι Άγιοι προσωπεύουν άλλες αξίες. Και αυτές τις αξίες, τις κακοπαθίες και
και της ομολογίας όπως θα δούμε, τις οποίες εκπροσωπούν Άγιες, για αυτές τις αξίες δεν είναι άξιος ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τις δικές του, τις μικρές, τις ταπεινές αξίες. Και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο επίσης, ένα πολύ μεγάλο βασικό γνώρισμα της ζωής των Αγίων είναι η ομολογία. Ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Και ως της αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανείς. Επομένως, η κακοπάθεια, η άσκηση και η δύναμη της ομολογίας είναι δύο από τα βασικά γνωρίσματα τα οποία συναντούνται στη ζωή όλων των Αγίων. Εγώ όμως θα αφήσω όλους τους Αγίους σήμερα, δεν θα μιλήσω εγώ για όλα αυτά, και θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσει σήμερα ένας Άγιος, Άγιος μάλιστα των ημερών μας, σύγχρονος. Ένας Άγιος, ο οποίος προσφάτως ανακηρύχθηκε από την Σερβική Εκκλησία Άγιος και κατετάγει ανάμεσα στους Αγίους, ο γνωστός γέροντας, πολύ μεγάλος θεολόγος, ο γέροντας Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, ο οποίος εδιώχθηκε αυτός και ομολόγησε και αυτός, καθηγητής όν της δογματικής στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, στην τότε κρατική Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, επειδή δεν προσαρμόστηκε προς το άθεο κομμουνιστικό καθεστώς όπως έκαναν πάρα πολλοί, εδιώχθη από το Πανεπιστήμιο, τον έδιωξε το καθεστώς από το Πανεπιστήμιο και αναγκάστηκε και αυτός να ακολουθήσει την οδό της κακοπαθίας. Πήγε σε ένα άσημο μοναστήρι γυναικείο στο Τσέλε και εκεί πέρασε όλη τη ζωή του προσευχόμενος και νηστεύων και εγκρατευόμενος και ασκούμενος απομονωμένος εν όρεση και σπηλαίης και τεσοπές τη γης ον ούκιν άξιος ο κόσμος. Αυτά βέβαια όλα μερικές φορές αποτελούν θείες ρυθμίσεις, διότι και εκεί στο μοναστήρι όπου αποσύρθηκε ο Άγιος τώρα Ιουστίνος ο Πόποβιτς, εκεί του δόθηκε από τον Θεό πολύ μεγάλο χάρισμα και πολύ μεγάλη δύναμη και έγραψε θεόπνευστα συγγράμματα, ανάμεσα στα οποία έκανε το πολύ μεγάλο έργο της συναγωγής των βίων των Αγίων στη σερβική γλώσσα, της μεταφράσεως των βίων των Αγίων από το δικό μας μέγα ελληνικό συναξαριστή στη σερβική γλώσσα. Και έτσι απαρτίστηκε και στη Σερβία ένας μεγάλος συναξαριστής, μεταφρασμένος από τον γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς, ο συναξαριστής όλων των Αγίων. Μπροστά λοιπόν στην έκδοση αυτού του συναξαριστού, ως πρόλογο, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς έχει κάνει μία εισαγωγή, έναν πρόλογο. Αυτός ο πρόλογος είναι περίφημος και γνωστός στους περισσότερους από εμάς τους θεολόγους και θα έπρεπε να είναι γνωστός στους περισσότερους από εμάς τους θεολόγους, διότι έχει μέσα πολύ όμορφες σκέψεις, πολύ βασικές σκέψεις. Επιγράφεται αυτός ο πρόλογος, ο οποίος έχει δημοσιευθεί και ως ανεξάρτητη μελέτη και πραγματεία, επιγράφεται «Συν πάση της Αγίης», μαζί με όλους τους Αγίους. Τους Αγίους πάντα τιμούμε σήμερα και ήταν πολύ προσαρμοσμένο στην έκδοση των Θείων Όλων των Αγίων να επιγράψει αυτήν την εισαγωγή ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς «Συν πάση της Αγίης», να είμαστε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους. Από αυτήν λοιπόν την αρκετά εκτενή μελέτη και εισαγωγή του γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς, εγώ σήμερα θα σας παρουσιάσω ορισμένα μόνο ψήγματα, ορισμένα μόνο τομάχια, το οποίο είναι πάρα πολύ διδακτικά. Και έτσι να ακούσουμε τι λέει για τους Αγίους ένας Άγιος πλέον. Τι λέει ένας Άγιος για τους Αγίους. Αρχίζει λοιπόν ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και λέει ότι πριν από την έλευση του Χριστού στον κόσμο, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζαμε μόνον τον θάνατο. Και ο θάνατος γνώριζε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να ξεφύγει τον θάνατο, να τον αφήσει ο θάνατος. Κάθε τι το ανθρώπινο ήταν διαποτισμένο με τον θάνατο, εχμαλωτισμένο και κατανικημένο από τον θάνατο. Ο θάνατος ήταν σε όλους τους ανθρώπους πλησιέστερος, ακόμη και από τον εαυτό τους, και περισσότερο πραγματικός και από εμάς τους ίδιους. Δυνατότερος, ασυγκρίτως δυνατότερος από κάθε άνθρωπο χωριστά και από όλους τους ανθρώπους μαζί. Η γη ήταν μία φρικαλαία φυλακή του θανάτου και οι άνθρωποι ανίσχυροι δέσμοι και δούλοι του θανάτου. Με την έλευση όμως του Θεανθρώπου Χριστού τελείωσε η βασιλεία του θανάτου. Η ζωή εφανερώθη. Εφανερώθη η ζωή αιώνιος τους απληπισμένους θνητούς, τους αθλίους δούλους του θανάτου. Και αυτήν την ζωή την αιώνια την είδαμε με τα μάτια μας και την εψηλάθησαν.
Γιατί αυτή η ζωή αιώνιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όταν ζει κανένας σε κοινωνία με τον Χριστό, τότε απολαμβάνει αυτήν την ζωή την αιώνια. Και η φιλανθρωπία, λέει, του φιλανθρώπου Χριστού δεν έχει όρια και τέλος. Διότι φτάνει μέχρι εκεί η φιλανθρωπία του, ώστε για να αποκτήσουμε και εμείς οι άνθρωποι την αιώνια ζωή και να αποφύγουμε τον θάνατο και να ζήσουμε μέσα στην αιώνια ζωή, δεν μας ζητείται ούτε μόρφωση, ούτε δόξα, ούτε πλούτος, ούτε τίποτε από εκείνα τα οποία μπορεί κάποιος από εμάς να μην έχει. Ποιος μπορεί να τα έχει όλα αυτά τα μέσα. Αλλά απαιτείται μόνο κάτι, μόνο εκείνο το οποίο μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει. Πλούσιοι και πτωχοί, μορφωμένοι και αγράμματοι. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάει ο Θεός για να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή? Είναι η πίστη εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό και αυτός ο μόνος φιλάνθρωπος ανήγγειλε στο ανθρώπινο γένος, στο θαυμαστό Ευαγγέλιο, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ίνα πας που πιστεύουν εις Αυτόν. Κάθε ένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωή αιώνια. Να λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό μπορεί να αποκτήσει τη ζωή την αιώνια. Η πίστη λοιπόν στον Χριστό ενώνει τον άνθρωπο με τον αιώνιο Κύριο, ο οποίος κατά το μέτρο της πίστεως του ανθρώπου, ανάλογα με την πίστη που έχει ο άνθρωπος, γεμίζει την ψυχή του με την αιώνια ζωή και τότε αισθάνεται και κατανοεί τον εαυτό του ως αιώνιο. Αυτό γίνεται τόσο περισσότερο όσο ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με αυτή την πίστη, η οποία σιγά σιγά πίστης αγιάζει βαθμιδών την ψυχή του, την καρδία του, τη συνείδησή του, όλη την ύπαρξή του με τις θείες ενέργειες της χάριτος. Η αληθινή ζωή, λέει εδώ στην γη, αρχίζει με την Ανάσταση του Σωτήρος. Διότι είναι ζωή που δεν τελειώνει με τον θάνατο. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, η ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αργό ψυχομάχημα που καταλήγει αναπόφευκτα στον θάνατο. Και μία τέτοια ζωή αιώνιος έγινε δυνατότητα πάνω στη γη μόνο με την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. Η ζωή είναι αληθινή ζωή μόνον εν το Χριστό. Διότι αυτή είναι η Αγία Ζωή και ως εκ τούτου αθάνατη ζωή. Όπως μέσα στην αμαρτία βρίσκεται ο θάνατος, έτσι και μέσα στην αγιότητα βρίσκεται η Αθανασία και η ζωή. Και λέει ο γέροντας, ο Άγιος Ιουστίνος Πόβουβης, τι είναι οι χριστιανοί, τι είμαστε οι χριστιανοί, ρωτάει. Οι χριστιανοί είναι χριστοφόροι και επομένως είναι φορείς και κάτοχοι της αιωνίου ζωής. Έτσι πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Να είναι χριστοφόροι και ως χριστοφόροι έχουν την αιώνια ζωή. Και αυτό δε κατά το μέτρο της αγιότητός των, η οποία είναι καρπός της πίστεως. Και οι Άγιοι τι είναι? Οι Άγιοι είναι οι περισσότερο τέλειοι χριστιανοί, διότι έχουν αγιαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό με την άσκηση της πίστεως των Αναστάντα και αιωνίων ζώντα Κύριων Ιησού Χριστών. Πράγματι, αυτοί οι Άγιοι είναι η μοναδική και αληθινή αθάνατη μέσα στο ανθρώπινο γένος, διότι με όλη την ζωή, με όλο τους το είναι, ζουν για τον Χριστό μόνο. Και κανένας θάνατος δεν έχει εξουσία επάνω σε αυτούς τους Αγίους. Η ζωή τους ολόκληρη είναι εκ του Χριστού και δι' αυτό όλη τους η ζωή είναι Χριστοζωή. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και κατόπιν δικό τους. Αν η ψυχή είναι δική τους, αυτή είναι πρώτα του Χριστού και μετά είναι η δική τους. Αν η ζωή είναι δική τους, αυτή είναι πρώτα του Χριστού και μετά είναι η δική τους. Σε αυτούς δεν ανήκουν ούτε οι ίδιοι, αλλά τα πάντα και εν πάση ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και η βίοι των Αγίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ζωή του Σωτήρου ως Χριστού, αυτή είναι πολύ ωραία σκέψη, η επαναλαμβανομένη εις κάθε Άγιον, λίγο ή πολύ, με αυτόν ή με εκείνον τον τρόπο. Ή ακριβέστερα, είναι η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων. Ο Χριστός παρατείνεται, ζει ο Χριστός μέσα στους Αγίους. Η ζωή του σαρκωθέντος λόγου του Θεανθρώπου Ιησού, ο οποίος δι' αυτό και έγινε άνθρωπος και να δώσει σε εμάς και μεταδώσει ως άνθρωπος την Θεία του ζωή για να αγιάσει και να αποθανατήσει εκείνη τη ζωή επί της γης. Και ξαναρωτά ο Άγιος Ιουστίνος, τι είναι πάλι ο χριστιανός? Ο χριστιανός είναι άνθρωπος ο οποίος ζει δια του Χριστού και εν το Χριστό. Γι' αυτό και η Θεία εντολή του Ευαγγελίου του Χριστού λέγει «Περιπατείτε αξίως του Κυρίου».
Οι χριστιανοί πρέπει να βαδίζουμε και να ζούμε και να πολιτευόμαστε αξίως του Κυρίου. Ζείτε δηλαδή αξίως του Θεού, ο οποίος εσαρκώθη και παρέμεινε ως άνθρωπος όλος την Εκκλησία του, η οποία δι' αυτού ζει και υπάρχει αιωνίως. Τότε ζει κανείς αξίως του Θεού, όταν ζει κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δια τούτο είναι αυτονόητο να υπάρχει και η επομένη Ευαγγελική εντολή. Αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Επομένως η ζωή κατά το Ευαγγέλιο είναι η Αγία Ζωή, η Θεία Ζωή. Και αυτή είναι η φυσική και κανονική ζωή για τους χριστιανούς. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι η κανονική και η φυσική ζωή είναι η ζωή του Ευαγγελίου, είναι η Αγία Ζωή. Η άλλη ζωή, η ζωή της αμαρτίας, δεν είναι η φυσική και κανονική ζωή. Ο Θεός μας έκανε κατά φύση αγνούς και αγίους, όπως κατά φύση βλέπετε πόσο αγνά είναι τα μικρά παιδιά. Διότι οι χριστιανοί σύμφωνα με την κλίση τους είναι άγιοι. Αυτή είναι η καλή αγγελία και η εντολή, η οποία ακούγεται μέσα σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Πρέπει να αγιαστούμε ολοτελείς, ολόκληροι, και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αυτή είναι η κλίση μας. Οι χριστιανοί πρέπει να αγιαστούμε. Και αυτό δεν αποτελεί θαύμα, αλλά είναι κανόνας, ο κανόνας της πίστεως. Είναι πρόθυμη και σαφής η εντολή του Θείου Ευαγγελίου. Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Κανονικά οι Άγιοι δεν πρέπει να ήταν εξαίρεσης, έπρεπε όλοι μας να είμαστε Άγιοι. Ο κανόνας είναι η Αγιοσύνη. Άγιοι γίνεστε λέει αού, ότι εγώ Άγιος ημί. Ένα άλλο ερώτημα που βάζει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει, τι είναι οι πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Είναι τα έργα του Χριστού τα οποία κάνουν οι Άγιοι Απόστολοι με την δύναμη του Χριστού. Ή μάλλον τα κάνουν δια του Χριστού, ο οποίος ζει εν αυτής και ενεργεί δι' αυτό. Και η ζωή των Αγίων Αποστόλων τι είναι. Η βίωση της ζωής του Χριστού, η οποία ζωή μεταδίδεται μέσα στην Εκκλησία εις όλους τους πιστούς και ακολούθους του και συνεχίζεται εσαΐδε αυτών μέσω των Αγίων Μυστηρίων και των άλλων αρετών. Και η βίωση των Αγίων τι είναι, τι είναι οι Άγιοι. Τίποτε άλλο παρά ένα είδος συνεχίσεως των πράξεων των Αποστόλων και των βίων των Αγίων Αποστόλων. Μέσα εις αυτούς τους βίους των Αγίων συναντά κανείς το ίδιο το Ευαγγέλιο, την ίδια τη ζωή, την ίδια δικαιοσύνη, την ίδια αγάπη, την ίδια πίστη, την ίδια αιωνιότητα, την ίδια δύναμη εξύψους, τον ίδιο Θεό και Κύριο. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Να λοιπόν μέσα στους Αγίους συναντούμε τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι μέσα στους βίους των Αγίων βρισκόμεθα σαν να είμαστε σε ένα χώρο ουράνιο. Ιδού ευρισκόμεθα εις χώρων ουράνιων, διότι η γη γίνεται ουρανός δια των Αγίων του Θεού. Ιδού ότι ευρισκόμεθα μεταξύ των ενσώματι αγγέλων, μεταξύ των Χριστοφόρων. Όπου είναι οι Άγιοι, εκεί είναι και όλος ο Κύριος ο Θεός, εν αυτής και μετ' αυτών. Αυτή μάλιστα η σκέψη ότι μαζί με τους Αγίους βρισκόμαστε στον ουρανό, υπάρχει και σε ένα θαυμάσιο τροπάριο εδώ το οποίο ακούσαμε σήμερα τον Όρθρο και τα οποία τα προσέχουμε. Σήμερα λοιπόν στα στοιχειρά των Ένων λέει ένα τροπάριο «Η την γην ουρανώσαντες αρετών ενθεδρότητη». Εσείς οι οποίοι ουρανώσατε, κάνατε την γη ουρανό, «Η την γην ουρανώσαντες αρετών ενφεδρότητη», με τη φεδρότητα των αρετών. «Η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη». Και εσείς οι οποίοι μιμηθήκατε στη ζωή σας τον θάνατο του Χριστού, «Αθανασίας την πρόξενον οδόν οι βαδίσαντες», εσείς που βαδίσατε την οδόν που οδηγεί στην αθανασία, «η τα πάθη των βρωτών χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες». Να λοιπόν μια άλλη υπηρεσία των Αγίων, «τα πάθη των ανθρώπων με τη χάρη και με τη χειρουργία της χάριτος τα καθάρισαν». Οι Άγιοι ήταν καθαροί από τα πάθη, γι' αυτό έκαναν και την γη ουρανό. «Η βίη των Αγίων με τους βίους των Αγίων», συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος, «βρισκόμαστε στον Παράδεισο, όπου φυτρώνει και αυξάνει ό,τι το θείο, ό,τι το άγιο, ό,τι το αθάνατο, ό,τι το αιώνιο, ό,τι το δίκαιο, ό,τι το αληθινό, ό,τι το ευαγγελικό. Με τους βίους των Αγίων βρισκόμαστε στην αιωνιότητα. Και οι Άγιοι», λέει, «είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους εφαρμόζουν όλες τις αιώνιες θείες αλήθειες.
Γι' αυτό οι βίοι των Αγίων αποτελούν στην πραγματικότητα, και αυτή είναι πάρα πολύ καλή σκέψη, την οποία και στις θεολογικές σχολές την παρουσιάζουμε, ότι οι βίοι των Αγίων είναι στην πράξη μία εφαρμοσμένη δογματική. Όσες δογματικές αλήθειες τις διδάσκουμε θεωρητικά, οι Άγιοι αυτές τις αλήθειες τις έχουν εφαρμόσει μέσα στη ζωή τους. Είναι μία εφαρμοσμένη δογματική. Αλλά επίσης οι βίοι των Αγίων είναι συγχρόνως και μία εφαρμοσμένη ηθική, όχι μόνο δογματική. Διότι μας διδάσκουν οι Άγιοι το ορθόδοξο ήθος σε ολόκληρη τη λάμψη του θεανθρωπίνου μεγαλείου του και με την ακατάβλητη δύναμή του. Και επίσης οι βίοι των Αγίων, λέει ο σοφός και αγιασμένος και φωτισμένος Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Ακούστε το, οι βίοι των Αγίων είναι η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Ψάχνουμε να βρούμε παιδαγωγικά πρότυπα για τους σκοπούς της παιδείας και έχουμε εδώ τους μοναδικούς παιδαγωγούς τους Αγίους, είναι η μοναδική παιδαγωγή τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Ποιος διαβάζει βίους Αγίων? Πότε παρουσιάζουμε στα σχολεία μας τους βίους των Αγίων? Η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας είναι η βίοι των Αγίων. Διότι λέει μέσα εις αυτούς, κατά αναρριθμή τους ευαγγελικούς τρόπους, τελείως δοκιμασμένους δια της μακραίωνος εμπειρίας, έχει καταδειχθεί πώς διαπλάσσεται και υποδομείται το τέλειο ανθρώπινο πρόσωπο. Ο τέλειος άνθρωπος και πώς αυξάνει εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και αν θέλετε, λέει επίσης ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, η βίοι των Αγίων είναι μία ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαιδεία. Σε αυτούς μπορεί κανένας να βρει όλα όσα χρειάζονται σε μία ψυχή πεινασμένη και διψασμένη για την αιώνια δικαιοσύνη και την αιώνια αλήθεια. Όπως οι εγκυκλοπαίδες τα περιέχουν όλα, έτσι και μέσα στους βίους των Αγίων μπορεί να βρει όλα όσα χρειάζονται για να σβήσει κανένας την πνευματική του πείνα και την πνευματική του δίψα. Αν ποθεί στην αγάπη, την αλήθεια, την δικαιοσύνη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, την μετάνοια, την προσευχή ή οποιαδήποτε άλλη αρετή και άσκηση, στους βίους των Αγίων θα βρεις ένα πλήθος Αγίων διδασκάλων και διαπαντός είδους άσκηση και θα λάβεις την βοήθεια της Θείας Χάριτος για την αρετή. Και επίσης λέει, αν για την πίστη σου περνάς μαρτύρια, αν δοκιμάζεσαι εξαιτίας της πίστεώς σου, και στις ημέρες μας υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι δοκιμάζονται. Είδε και ο γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς, στις ημέρες μας Άγιος είναι, δοκιμάστηκε και αυτός για την πίστη του από τον άθεο κομμουνισμό. Ο Άγιος Λουκάς, ο Ρώσος, και αυτός μέσα στον κομμουνισμό ζώντας, δοκιμάστηκε και αυτός για την πίστη του. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο δικός μας ο Άγιος, και αυτός εδιώχθη και δοκιμάστηκε για την αρετή του. Εάν περνάς μαρτύρια για την πίστη σου στον Χριστό, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν, θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν σε χαρά. Και λέει και πολλά άλλα. Και το πολύ χαρακτηριστικό επίσης, το οποίο λέει τελειώνοντας ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, είναι ότι οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυαρίθμους αλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας. Πώς θα βρει κανένας έναν δρόμο σωτηρίας? Φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρωπίνη φύση κατανικά την αμαρτία, την οποιαδήποτε αμαρτία. Δείχνουν πώς νικά το πάθος, το οποιοδήποτε πάθος. Πώς νικά τον θάνατο, τον ιονδήποτε θάνατο. Πώς νικά τον δαίμονο άνθρωπο, τον οποιοδήποτε δαίμονα. Εδώ βρίσκεται φάρμακο για κάθε αμαρτία και για κάθε είδους θεραπεία, από οποιοδήποτε θάνατο ή ανάσταση. Εδώ λέει, υπάρχουν όλοι οι θεραπείες. Και βρήκαμε τον οποίο η αμαρτία νικάται και εκριζώνεται. Σε αυτούς φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν υπάρχει πνευματικός θάνατος από τον οποίο δεν θα ήταν δυνατή η Ανάσταση. Πώς γίνεται λοιπόν κανείς από αμαρτωλός δίκαιος? Να, μέσα στους Αγίους έχουμε και αυτό. Πώς μπορεί κανένας να γίνει από αμαρτωλός δίκαιος? Πώς μπορεί κανένας από ληστής, από πόρνος, από μέθυσος, από άσωτος, από φωνιάς, από μοιχός να γίνει Άγιος? Διότι έχουμε παραδείγματα Αγίων οι οποίοι προηγουμένως ήσαν μοιχοί και πόρνοι και φωνιάδες. Γι' αυτό θα βρούμε πάνω πολλά παραδείγματα εδώ. Επίσης εδώ, πώς από ένα φύλαφτο, εγωιστή, φιλόσο, ιδιωτελή, άπιστο, άθεο, υπερήφανο, φυλάγυρο, εμπαθή, από ένα κακούργο, διεφθαρμένο, οργύλο, πονηρό, ύπολο, χερέκακο, φθονερό, κενόδοξο, φιλόδοξο, κακοήθη, άρπαγα και ανελεήμονα, πώς μπορεί κανένας να προέλθει και να γίνει άνθρωπος του Θεού? Οι βίοι των Αγίων
θα μας δείξουν αυτό και σχόλους μας. Τέλος, στους βίους των Αγίων Νέων έχουμε πάρα πολλά και θαυμαστά παραδείγματα για το πώς ένας νέος γίνεται Άγιος Νέος. Πώς μία κόρη γίνεται Αγία Κόρη. Πώς ένας γέροντας γίνεται Άγιος Γέροντας. Πώς μία γερόντισσα γίνεται Αγία Γερόντισσα. Δεν είναι αργά και στην γεροντική ηλικία να γίνει κανείς Άγιος. Πώς ένα παιδί γίνεται Άγιο παιδί. Πώς οι γονείς γίνονται Άγιοι γονείς. Πώς ένας γιος γίνεται Άγιος Υιός. Πώς μία θυγατέρα γίνεται Αγία Θυγατέρα. Πώς μία οικογένεια γίνεται Αγία Οικογένεια. Πώς μία κοινωνία γίνεται Αγία Κοινωνία. Σαν τη δική μας τώρα που έπαυσε να είναι Αγία Κοινωνία, ήταν Αγία δια των Αγίων. Τώρα αποαγιοποιείται η κοινωνία μας. Πώς ένας ιερεύς γίνεται Άγιος Ιερεύς. Δεν είναι όλοι οι ιερείς Άγιοι, πρέπει και οι ιερείς να επιδιώκουν την αγιοσύνη. Πώς ένας επίσκοπος γίνεται Άγιος Επίσκοπος. Πώς ένας βοσκός γίνεται Άγιος Βοσκός. Πώς ένας γιωργός γίνεται Άγιος Γιωργός. Πώς ένας βασιλιάς γίνεται Άγιος Βασιλιάς. Πώς ένας εργάτης γίνεται Άγιος Εργάτης. Πώς ένας δικαστής γίνεται Άγιος Δικαστής. Πώς ένας διδάσκαλος γίνεται Άγιος Διδάσκαλος. Πώς ένας καθηγητής γίνεται Άγιος Καθηγητής. Πώς ένας στρατιώτης γίνεται Άγιος Στρατιώτης. Πώς ένας αξιωματικός γίνεται Άγιος Αξιωματικός. Πώς ένας κυβερνήτης γίνεται Άγιος Κυβερνήτης. Πώς ένας γραμματεύς γίνεται Άγιος Γραμματεύς. Πώς ένας έμπορος γίνεται Άγιος Έμπορος. Πώς ένας μοναχός γίνεται μοναχός Άγιος. Πώς ένας οικοδόμος γίνεται Άγιος Οικοδόμος. Πώς ένας ιατρός γίνεται Άγιος Ιατρός. Πώς ένας τελώνης γίνεται Άγιος Τελώνης. Πώς ένας μαθητής γίνεται Άγιος Μαθητής. Πώς ένας επαγγελματίας γίνεται Άγιος Επαγγελματίας. Πώς ένας φιλόσοφος γίνεται Άγιος Φιλόσοφος. Πώς ένας επιστήμων γίνεται Άγιος Επιστήμων. Πώς ένας πολιτικός γίνεται Άγιος Πολιτικός. Πώς ένας υπουργός γίνεται Άγιος Υπουργός. Πώς ένας πτωχός γίνεται Άγιος Πτωχός. Πώς ένας πλούσιος γίνεται Άγιος Πλούσιος. Πώς ένας δούλος γίνεται Άγιος Δούλος. Πώς ένας δεσπότης γίνεται Άγιος Δεσπότης. Πώς οι σύζυγοι γίνονται Άγιοι Σύζυγοι. Πώς ένας συγγραφέας γίνεται Άγιος Συγγραφέας. Πώς ένας καλλιτέχνης γίνεται Άγιος Καλλιτέχνης. Τα έγραφε αυτά το 1954 και λίγο αργότερα σε μερικές άλλες παρόμοιες σκέψεις είπε τη φράση αυτή «Συν πάση της Αγίης» λέγοντας τα εξής, με τα οποία και εγώ τελειώνω. Εκείνος ο οποίος διάβασε τους βίους των Αγίων και πολλές φορές και εδώ στο Αρχονταρίκι και εδώ έγινε η σύσταση ότι το καλύτερο ανάγνωσμα και το καλύτερο στήριγμα για όλους μας είναι οι βίοι των Αγίων, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν την αρμόζουσα θέση ακόμη και μέσα στα κηρύγματα. Εκείνος λοιπόν λέει, ο οποίος διαβάζει τους βίους των Αγίων, πάντων των Αγίων, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα, αισθάνεται με όλη την ύπαρξή του ότι μόνον στην πάση της Αγίης ή μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Και όλα τα εν αυτό και περί αυτού και όσα πηγάζουν από Αυτόν. Αφού οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη, αφού οι Άγιοι είναι η εφαρμοσμένη δογματική, η εφαρμοσμένη ηθική, μια χριστιανική εγκυκλοπαιδεία, η εφαρμοσμένη παιδαγωγική καταξοχήν, αντιλαμβάνετε κανένας πως μόνο μαζί με τους Αγίους, στην πάση της Αγίης, μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της Αγιότητος, τον οποίο ακολούθησαν και οι Άγιοι πάντες, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα. Αμήν.